είναι η κυρία Θεοδωροπούλου Σοφία, είναι υποψήφια στον δυτικό τομέα με την ΟΚΔΕ, Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Να ζητήσουμε και από εσάς πριν ξεκινήσουμε ένα σχόλιο για το τραγικό, για πολύ νεκρό ναυάγιο νυχτά της Πύλου. Βεβαίως, και αν δεν μου το ζητούσατε εσείς, θα ξεκινήσω εγώ από αυτό. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι το ναυάγιο που στην Πύλο είναι ένα ακόμα τραγικό, ρατσιστικό έγκλημα που γίνεται σε βάρος των προσφύγων και μεταναστών. Θέλουμε να εκφράσουμε ως ΟΚΔΕ πραγματικά την οργή και την αγανάκτησή μας για τα κροκοδίλια δάκρυα που χύνουν Νέα Δημοκρατία από κοντά και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ που έσπευσαν όλοι τους στην Καλαμάτα για προεκλογικά πλάνα. Είναι απολύτως υπεύθυνοι για αυτό το έγκλημα, γιατί με τις ρατσιστικές συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ενίσχυση της Frontex, έχουν μετατρέψει τη χώρα σε κρατητήριο και νοκροταφείο προσφύγων και μεταναστών, γιατί όλοι τους παρέχουν γη και ύδωρ στους Ευρωπαίους και Αμερικάνους υπεριαλιστές για να λαϊλατούν και να ισοπεδώνουν χώρες. Τι περίμεναν δηλαδή, αυτά δεν θα έφερναν και κύματα προσφυγιάς? Ειδικά η Νέα Δημοκρατία μέχρι χτες είχε κάνει προεκλογική σημαία της την ισχυρή φύλαξη των συνόρων απέναντι στην απειλή των προσφύγων, όπως λένε. Έτσι αποκαλούν τους εξαθλειωμένους και απελπισμένους. Τι περίμεναν, ότι αυτό δεν θα έφερνε και το ναυάγιο? Είναι υποκριτές, πρέπει να καταδικαστούν μαζικά από τους εργαζόμενους στα φτωχά λαϊκά στρώματα και την νεολαία, και είναι και βαθιά ρατσιστές δηλαδή, και αυτό οδηγεί σε τόσα εγκλήματα και τόσους νεκρούς που υπάρχουν στον πάτο του Αιγαίου, και πόσα ακόμα θύματα θα θρηνήσουμε της εργατιάς, των φτωχών, των νέων, από αυτές τις πολιτικές που έχουν κάνει τη χώρα δεδομένο και πρόθυμο σύμμαχο των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, που με την πολιτική τους αυτή ουσιαστικά μας βάζουν στη δίνη τεράστιων συγκρούσεων και δημιουργούν τεράστιους κινδύνους, πολεμικούς εννοώ δηλαδή, για το μέλλον, με την υπόκλησή τους, ας πούμε, στους δυτικούς υμπεριαλιστές του ΗΠΑ, των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και που αποτέλεσματά τους φυσικά είναι και τα κύματα της προσφυγιάς και οι ρατσιστικές πολιτικές οδηγούν και σε αυτές τις εκατόμπες νεκρών. Αυτό σαν ένα σύντομο σχόλιο δηλαδή. Ναι. Τι θα έπρεπε να γίνει για να αποτραπούν στο μέλλον τέτοιοι, τι θα ξανά έχουμε, όχι μπορεί να μην γίνουν ανοιχτά της Πύλου ή σε κάποιο, τέλος πάντων, κοντά στη χώρα μας, αλλά ότι θα γίνουν ξανά ναυάγια με νεκρούς μετανάστες, νομίζω ότι είναι μαθηματικά βέβαιο. Τι θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει εσείς? Ναι, κοίταξε να δείτε, όσο συνεχίζουν να εφαρμόζονται αυτές οι πολιτικές, αυτό είναι απολύτως βέβαιο. Αυτό που εμείς πρώτα απ' όλα θέλουμε να πούμε είναι ότι πρέπει να συγκρουστούμε με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία είναι ακραίως ρατσιστική, και η χώρα πρέπει να βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να ξεφορτωθούμε. Άρα επιστροφή και σε εθνικό νόμισμα προφανώς. Βεβαίως, αν χρειαστεί και αυτό. Βεβαίως, χρειάζονται τολμηρές επιλογές. Γίνεται και παραγίνεται, χρειάζονται τολμηρές επιλογές. Όχι, εννοώ πώς γίνεται να κρατήσουμε ενώ πάει μαζί. Αυτό εννοούσα. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Στα ελάχιστα λεπτά που μας δίνει η δημοκρατία των πλουσίων να μιλήσουμε κάθε 4 χρόνια προεκλογικά, επιτρέψτε μου να πω 2 πράγματα. Όσο μπορώ. Εντάξει, και όσο προλαβαίνω. Επομένως λέω λοιπόν ότι είναι πραγματικά καταστροφικές αυτές οι πολιτικές, και έξοδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται, και έξοδος από το ΝΑΤΟ χρειάζεται, και αποδέσμευση από αυτές τις πολιτικές της πρόσδεσης στα σχέδια των δυτικών υπεριαλιστών προτεργάτη των ΗΠΑ χρειάζεται, και συνολικά όχι απλά μια πολιτική αλλαγή χρειάζεται, αλλά και μια κοινωνική ανατροπή στη χώρα, δηλαδή να εφαρμόσουμε μια νέα κυβέρνηση, κυβέρνηση των εργαζομένων, που να τα βάλει αυτά σε μια εφαρμογή και να ανοίξει και έναν άλλο δρόμο για μια σοσιαλιστική Ελλάδα εν τέλει, δηλαδή, που είναι και η μοναδική προϋπόθεση για να μπορέσει να ακολουθηθεί και ένας άλλος δρόμος συνολικά στην χώρα. Αλλιώς και Τέμπη θα ζούμε από τις πολιτικές των ιδιωτικοποιήσεων, και Πύλο θα ζούμε με τις ρατσιστικές πολιτικές της ελληνικής αστικής τάξης και συνολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και φτώχεια και εξαθλίωση και ακρίβεια και ανεργία και όλα αυτά δηλαδή που βλέπουμε σήμερα να υποφέρουν, ας πούμε, η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Γιατί βεβαίως μπορεί, ας πούμε, ο Μητσοτάκης προεκλογικά
να κοκορεύεται δήθεν για την ανάπτυξη. Δεν υπάρχει καμία ανάπτυξη στη χώρα. Είναι ομά ψέματα αυτά τα οποία ισχυράζονται. Στην πραγματικότητα πρόκειται για τη λαιλασία του δημόσιου πλούτου. Περί αυτού πρόκειται. Τα κέρδη τα οποία διαφημίζουν είναι από τις διαρκείς ανατιμήσεις στα βασικά αγαθά που έχουν γίνει απλησίαστα, δηλαδή για τους εργαζόμενους και τους φτωχούς. Είναι από τα δισεκατομμύρια της ενισχύσης που παίρνει το κεφάλαιο από το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι από τις κραυγαλαίες μαζικές φοροαπαλλαγές και φοροκλοπές που κάνουν οι πλούσιοι. Την ίδια στιγμή που καλούμαστε σαν εργαζόμενοι, φτωχοί, νέοι, να πληρώνουμε το δυσβάσταχτο ΦΠΑ, που ούτε αυτόν δηλαδή δεν δέχεται, ας πούμε, προκλητικά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να καταργήσει. Αυτή είναι η περίφημη δήθεν ανάπτυξή τους. Και κρύβουν βεβαίως και την πραγματική κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, η οποία είναι άθλια πραγματικά, και αυτό αποτυπώνεται και στην απουσία παραγωγικών επενδύσεων και στην τεράστια αποβιομηχάνηση που ζει η χώρα και στη συρρήκνωση της αγροτικής παραγωγής και στο απόλυτο ξεπούλημα μέσω των ιδιωτικοποιήσεων, δηλαδή του δημόσιου πλούτου, που παρεμπιπτόντως είναι και ο κύριος υπεύθυνος για το προηγούμενο πρόσφατο έγκλημα των Τεμπών. Αυτές είναι οι πολιτικές δηλαδή που εφαρμόζουν και βεβαίως μπορεί προεκλογικά ο Μητσοτάκης να εξαπέλυσε μια τεράστια επιχείρηση εξαπάτηση του ελληνικού λαού, αποκρύπτοντας όλες αυτές τις αλήθειες. Δεν πάβουν όμως να είναι η σκληρή πραγματικότητα που ζούμε όλοι μας καθημερινά, σαν εργαζόμενοι, σαν φτωχοί και σαν νέοι. Η εύκολη ερώτηση στην τοποθέτησή σας είναι ότι όλα αυτά που είπατε τα λέει το κουκουέ. Ναι, κοιτάξτε, πάλι θα μου επιτρέψετε. Εγώ είμαι ψηφοφόρος, σας ακούω. Γιατί να πάω στην ΟΚΔΕ και να μην πάω στο ΚΚΕ? Έχει και κοινοβουλευτική παρουσία, έχει πιο πολύ κόσμο. Ναι. Θα μου επιτρέψετε να επιμείνω στην κριτική μου λίγο ακόμα όσον αφορά την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Επειδή, κατά πώς δείχνουν τα πράγματα, θα είναι και η επόμενη κυβέρνηση που έρχεται, και αυτό δεν αποφεύγω το ερώτημά σας. Θα κάνω και ένα σχόλιο για το ΚΚΕ. Μπορείτε και να το αποφύγετε λόγω χρόνου. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Ακριβώς. Επειδή ο χρόνος είναι απίστευτα περιορισμένος. Εντάξει, κάτι διαχείριση. Γι' αυτό επιτρέψτε μου να επιμείνω στο εξής. Σας επιτρέπουμε λίμωνο. Ναι. Μπορεί το εκλογικό αποτέλεσμα λοιπόν της 21ης Μάη να αποτυπώνει έναν ασφικτικό συσχετισμό. Είναι η αλήθεια σε βάρος των εργαζομένων, και αυτό όχι μόνο με το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και γιατί παραδίπλα εμφανίζονται και άλλα αντιδραστικά και σκοταδιστικά σχήματα, τα οποία είναι απολύτως έτσι απειλητικά για το μέλλον της κοινωνικής πλειοψηφίας. Θέλουμε όμως, σαν ΟΚΔΕ, στην κάθοδό μας αυτή στις εκλογές του Ιούνιου, να υπογραμμίσουμε το εξής. Δεν πρέπει να υποκύψουμε στην κυβερνητική και μηδιακή προπαγάνδα για τον δήθεν πανίσχυρο Μητσοτάκη και την κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας. Όχι γιατί δεν είναι ασφικτικός αυτός ο πολιτικός συσχετισμός, αλλά γιατί αυτό το πολιτικό σκηνικό και αυτή η σταθερότητα εντός εισαγωγικών είναι προσωρινή, είναι ασταθής και καθόλου δεν είναι αιώνια. Θα προσκρούσει γρήγορα στο ξέσπασμα της ακρίβειας, στο ξέσπασμα της φτώχειας και της εξαθλίωσης, στο ξέσπασμα της καταστολής. Αυτό είναι βέβαιο. Και με αυτήν την έννοια, σαν εργαζόμενοι, σαν νέοι και φτωχά λαϊκά στρώματα, θα πρέπει στις εκλογές του Ιούνιου να περιορίσουμε όσο γίνεται περισσότερο την επιρροή της Νέας Δημοκρατίας, που μας απειλεί τώρα με μια δεύτερη τετραετία, ίσως ακόμα και αυτοδυναμία. Και από εκεί και πέρα να ασκήσουμε τη μόνη πραγματική αντιπολίτευση που υπάρχει στους ταξικούς μας αγώνες, στην οργάνωση δηλαδή της αντιπίθεσής μας, με το χτίσιμο σωματείων, επιτροπών γειτονιάς, κινητοποιήσεις, διαδηλώσεις απεργίας, το μόνο τρόπο που ξέρει και έχει η εργατική τάξη για να νικάει. Και αυτή τη χρησιμότητα θεωρούμε ότι έχει και η εκλογική κάθοδος της ΟΚΔΕ. Ένα σχόλιο τώρα σύντομο σχετικά με το ΚΚΕ που με ρωτήσατε. Θεωρούμε ότι η πολιτική του ΚΚΕ είναι αδιέξοδη και με αυτή την έννοια δεν καλύπτει και αυτή την ανάγκη της οργάνωσης, της ενίσχυσης και της κλιμάκωσης των αγώνων. Γιατί, δείτε τώρα τι γίνεται προεκλογικά. Αντί να παρουσιάζει ένα σοβαρό πρόγραμμα αντεπίθεσης και νίκης των αγώνων, διαφημίζει έτσι διαρκώς την ενισχυμένη κοινοβουλευτική του ομάδα σαν δήθεν το στήριγμα του λαού. Σαν δηλαδή η κοινοβουλευτική αντιπολίτευση να μπορεί πραγματικά να προσφέρει μια διέξοδο στους εργαζόμενους. Όχι, δεν είναι αλήθεια, αυτό είναι ψέματα. Επίσης το ΚΚΕ διασπά τους αγώνες με χωριστές κινητοποίησεις και σωματεία και τους καθυλώνει σε ένα επίπεδο διαμαρτυρίας και συμβολισμού, όπως άλλωστε έκανε και στις κινητοποίησεις για τα Τέμπη,
να το πούμε και αυτό. Την ίδια στιγμή δηλαδή που η συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας καταδίκαζε τις πολιτικές των ιδιωτικοποιήσεων σαν υπεύθυνες για αυτό το έγκλημα, το ΚΚΕ περί άλλων τύρβαζε, δηλαδή αντί να προτάξει το βασικό απαραίτητο σύνθημα για την εθνικοποίηση των συγκοινωνιών, την επιστροφή δηλαδή των συγκοινωνιών στο δημόσιο, έλεγε ότι είτε δημόσιες είτε ιδιωτικές οι συγκοινωνίες, πάλι καπιταλισμό θα έχουμε. Αυτά σπείρουν σύγχυση και απογοήτευση δηλαδή στις γραμμές της εργατικής τάξης και δεν βοηθούν στην κλιμάκωση και στην οικοδόμηση ενός απαραίτητου δηλαδή ριζοσπαστικού μετόπου αγώνα. Με αυτήν την έννοια εμείς πιστεύουμε ότι η χώρα χρειάζεται την οικοδόμηση μιας νέας επαναστατικής αριστεράς και αυτόν τον στόχο έχει θέσει η ΟΚΔΕ. Να χτίσουμε δηλαδή μια νέα επαναστατική δύναμη η οποία θα έχει μια καθαρή κομμουνιστική φυσιογνωμία, η οποία θα είναι στην πρώτη γραμμή των αγώνων ενωτικά για την υπεράσπιση των συμφερόντων της εργατικής τάξης και για την οργάνωση έτσι της αντεπίθεσής της. Μάλιστα. Γι' αυτό θεωρούμε ότι είναι έτσι και χρήσιμη και απαραίτητη η στήριξή μας στις επερχόμενες εκλογές και κυρίως όμως και την επομένη των εκλογών στον δρόμο του αγώνα που όπως είπα είναι και η μοναδική πραγματική αντιπολίτευση. Ευχαριστούμε πολύ ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Σας ευχαριστώ. Κάθε επιτυχία. Η κυρία Σοφία Θεοδωροπούλου, υποψήφια δυτικού τομέα με την ΟΚΔΕ, την Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας.